Στην Αθήνα βρίσκεται η οικογένεια του πιλότου του F-16 που κατέπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης στην ίσο Ψαθούρα, νότια της Χαλκιδικής, κοντά στην Αλόνισο. Ο 29χρονος πιλότος είναι πολύ καλά στην υγεία του, καθώς έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας, την Τετάρτη 20 Μαρτίου και ώρα 1:29, μονοθέσιο αεροσκάφος F-16 Block 52 της 337 μοίρα 110 πτέρυγας μάχης που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή Ψαθούρας. Με το συγκεκριμένο περιστατικό μίλησε και ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Δόξα τω Θεώ, βοήθεια Παναγιά, αυτή είναι η ζωή στις ενόπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το τίμημα του κινδύνου. Ευτυχώς σήμερα δεν χάθηκε καμία ζωή πιλότου, γιατί πρόλαβε και εγκατέλειψε ο πιλότος του F-16. Και περισυνελέγησε από το λιμενικό, αν δεν κάνω λάθος, που έστωσε στο θαλάσσιο χώρο που είχε πέσει. Και το Super Puma επίσης κατέπεσε. Επιχείρηση. Ναι, το ναι. Super Puma, τα Super Puma είναι ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας, της πυροσβεστικής, που κάνουν έρευνα και διάσωση. Ευτυχώς εδώ, όσον αφορά τον πιλότο, τέλος καλό. Ευτυχώς. Και πέρα όλα είναι νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που επιθυμούν και προσεύχονται όλοι στις ενόπλες δυνάμεις είναι να μην χαθεί η ανθρώπινη ζωή. Ευτυχώς εδώ δεν χάθηκε. Βέβαια έπεσε ένα αεροπλάνο, τι να κάνουμε. Έχουμε καμιά πενταριά ακόμα Block 52 Plus από τα πιο καινούργια F-16, όμως όλα τα μέσα αυτά μπορούν να παρουσιάσουν κάποια βλάβη και η ευχή είναι να μην είναι μοιραία για τον χειριστή, όπως εδώ σήμερα. Ο κ. Παναγιωτόπουλος επίσης σχολίασε θετικά και την έλευση των τριών νέων αθυποβρυχιακών ελικοπτέρων που εντάσσονται πλέον στο πολεμικό μας ναυτικό. Μας είχαν ταλαιπωρήσει πολύ και εμένα προσωπικά κάποια στιγμή σε κάποια φάση διαπραγμάτευσης όταν προσφέρθηκαν με ευνοϊκούς όρους, κυρίως παραλαβής, γρήγορα δηλαδή, σε σύντομο χρόνο. Τα τρία επιπλέον κάναμε τις προσαρμογές που έπρεπε να κάνουμε και σήμερα είχαμε τη χαρά να παραλάβουμε τα δύο πρώτα. Κάναν και μία επίδειξη πέρα από την Κική. Εύχομαι πραγματικά οι ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν να ενισχύονται μέσα, διότι ξέρετε, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις σημαίνει δύναμη αποτροπής και δύναμη αποτροπής σημαίνει κατήσχηση σταθερότητας και κάποιοι που κάνουν όνειρα, ας πούμε, επεκτατικά ή επιβολής εδαφικής κυριαρχίας να μένουν στα όνειρα ή, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιες ρητορικές εξάρσεις. Και αυτόν αν όλο. Αυτό απαντάτε και τα όσα είπε και τις προηγούμενες μέρες και ο κύριος Ερντογάν. Δεν απαντάω. Δεν το είπε σε μένα, άρα δεν νιώθω υποχρεώσει να απαντήσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει κανείς είναι να εξασφαλίζει σύγχρονα οπλικά συστήματα για τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι καλύτερο από το να μιλάς πολύ και να μην εξασφαλίζει σύγχρονα οπλικά συστήματα στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτή ήταν και η δική μου, θα έλεγα, προσέγγιση στα 4 χρόνια που ήμουν στο τιμόνι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και ένα-ένα αυτά τα οπλικά συστήματα παραλαμβάνονται και αυτό είναι και μια προσωπική ηθική ικανοποίηση. Άλλωστε, μου έκανε τιμή και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην τοποθέτησή τους να αναφερθούν στην προσπάθεια που έγινε από όλους και από μένα προσωπικά.